Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε 1η Δεκεμβρίου, καλό μήνα να έχουμε. Βρίσκομαι στο αυτοκίνητο όπως το βλέπετε, καθώς σήμερα έχω μονοήμερη άδεια και έχω πάρα πολύ τρέξιμο. Θα σας κάνω έτσι ένα mini life update. Καταρχάς να σας πω ότι τρέχω κάτι επιχειρηματικό, καινούριο, πολύ φρέσκο, χουχουλιάρικο, οικολογικό και ανυπομονώ να σας το ανακοινώσω. Σε λίγες μέρες θα το μάθετε. Περιμένω κάτι διαδικαστικά από την τράπεζα και θα είναι όλα έτοιμα. Έχω ρίξει πάρα πολύ τρέξιμο με εφορία, πληρωμές, κάτι παράβολα, λογιστές και με καθυστερεί λίγο η τράπεζα που πρέπει να εκδώσω έτσι έναν επαγγελματικό λογαριασμό. Καθώς τώρα με τον COVID, όπως ξέρετε, πρέπει να κλείνουμε ραντεβού. Τα ραντεβού ήταν για μέσα Γενάρη. Πήγα σε άλλη τράπεζα να κλείσω άλλο ραντεβού και τέλος πάντων βρήκαν ένα ραντεβού 10 Δεκεμβρίου. Αυτό ήταν το νωρίτερο που μπορούσαν να κλείσουν. Οπότε περιμένουμε τα νεότερα από την τράπεζα και είναι όλα έτοιμα. Θα σας τα ανακοινώσω με βίντεο εδώ μέσα, εννοείται, το καινούργιο μου ξεκίνημα. Και τι γίνεται τώρα στη ζωή μου? Εγώ δουλεύω κανονικά στο φαρμακείο. Καταρχάς δεν ανοίγω δικό μου φαρμακείο ακόμα, τουλάχιστον για να σας προλάβω, επειδή κάποιοι θα με ρωτήσετε. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και τελείως άσχετο, ας το πούμε έτσι, με την επιστήμη μου. Δεύτερον, τρέχω και δεν φτάνω, καθώς κάθε Δευτέρα κάνω μαθήματα επεξεργασίας βίντεο. Κάθε Τετάρτη κάνω μαθήματα εσωτερικής διακόσμησης. Κάθε Πέμπτη αργά το βράδυ κάνω μαθήματα επεξεργασίας φωτογραφιών. Και τώρα τις Κυριακές έχω βάλει και μαθήματα ραπτικής. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το μάθω. Είχα αρχίσει να ψιλοράβω όταν ήμουν μικρή, αλλά τα έχω ξεχάσει νομίζω όλα πια. Οπότε ήρθε η ώρα να τα μάθω από την αρχή. Τι άλλο ήθελα να σας πω, έχω παρκάρει στο Metro Mall, γιατί πρέπει να πεταχτώ στο κέντρο να πάρω κάποια πράγματα για το μάθημα ραπτικής, να πάρω μία μεμβράνη που θέλω να αλλάξω λίγο το τραπεζάκι του σαλονιού, να πάρω κονσέρβες για τον μικρό γιατί έχει αδυνατήσει πάρα πολύ, να δω λίγο και τα βιβλία στο κέντρο από το περίπτερο που σας έλεγα. Επίσης το μεσημεράκι πρέπει να έχω επιστρέψει για να πάω τη μικρή στα βόρεια προάστια που είναι ένας κτηνίατρος για να της κάνει υπέρηχο επινεφριδιών. Η μικρή υπάρχει πιθανότητα να έχει σύνδρομο Cushing και την ψάχνουμε πάρα πολύ με εξετάσεις αυτό το διάστημα. Αύριο θα υποβληθεί και σε περαιτέρω εξετάσεις, πρέπει να γίνει αιμοληψία 3 φορές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να δούμε τελικά τι έχει. Οπότε είμαστε στο τρέξιμο. Σας αφήνω κάπου εδώ για να πάω να κάνω τα ψώνια μου και πρέπει να πάω και στο σούπερ μάρκετ, καθώς πρέπει να αγοράσω και advent calendar. Μπήκε ο καινούργιος μήνας και δεν πρόλαβα να πάρω ούτε το advent calendar. Πέρσι το είχαμε φτιάξει, φέτος δεν θα είναι χειροποίητο γιατί δεν προλαβαίνουμε για κανένα λόγο. Ωστόσο θα ανοίξουμε τα σοκολατάκια μας τα καθιερωμένα. Και κάτι άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι φέτος δεν θα κάνουμε vlog μας γιατί δεν προλαβαίνω καθόλου να μοντάρω τα πλάνα. Όμως θα φροντίσω να σας ανεβάζω ένα βίντεο κάθε μέρα. Δεν θα είναι vlog, θα είναι ένα απλό βιντεάκι. Θα δούμε πώς θα πάει, καθώς τρέχουν άπειρα πράγματα ταυτόχρονα. Θα φροντίσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Σας αφήνω και τα λέμε σε πολύ λίγο. Θα σας έχω μαζί μου σε όλο το tour τώρα που θα κάνω. Φιλάκια!
Μόλις βγήκα από το μετρό και μπήκα στο αυτοκίνητο, έχω κάνει τις αγορές που έπρεπε να κάνω και τώρα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάρω 2-3 πραγματάκια. Επίσης θέλω να βρω advent calendars και να πάρω κονσέρβες για το μικρούλι. Λοιπόν, τρέχω για να προλάβω, η ώρα είναι 2, 3 η ώρα πρέπει να έχω φύγει να πάω στο Μαρούσι, γιατί 4 η ώρα έχουμε ραντεβού με τον κτηνίατρο για τον υπέρηχο που πρέπει να κάνει η μικρή μου. Και τα ξαναλέμε, σας αφήνω και τα λέμε σε πολύ λίγο. Να είμαι και πάλι, σας άφησα στο σημείο που τράβαγα τα πλάνα μου ανέμελη από το σούπερ μάρκετ. Δεν βρήκα advent calendars σε 2 σούπερ μάρκετ, οπότε έτρεξα να πάρω τη μικρή από το σπίτι με το αυτοκίνητο για να ανεβούμε βόρεια προάστια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχω κάνει τον κύκλο της Αθήνας από νότια κέντρο, κέντρο νότια, νότια βόρεια. Πήγαμε στον κτηνίατρο, κάναμε τον υπέρηχο. Ο υπέρηχος δεν είναι ανησυχητικός, ωστόσο δείχνει να έχουμε κάποια μικρά θεματάκια με κάποια όργανά μας, όπως είναι το σηκώτη. Από τα επινεφρίδια το περιμέναμε, μάλλον το σηκώτη μας βρίσκει απροετοίμαστος. Αλλά μου είπε ο κτηνίατρος ότι είναι λόγω ηλικίας που το παθαίνει αυτό. Αύριο θα κατεβώ στην επαρχία να πάω στη δική μας την κτηνίατρο για να της κάνει αιμοληψίες. Οπότε θα είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ κάτω. Θα γυρίσω μετά στην Αθήνα να προλάβω να κάνω ένα μοντάζ, να σας γυρίσω τα βιντεάκια που θέλω. Να σας δείξω λίγο τη μικρή. Πες ένα γεια. Δεν θέλεις. Μας αγαπάνε και περιμένουν να σε δουν. Δεν θέλεις. Δεν θέλει. Έχει κουραστεί πάρα πολύ. Φώναξε κιόλας εκεί στο γιατρό ενώ δεν της έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, γυρίσαμε στο σπίτι με τη μικρή. Καθώς γυρίζαμε, μας ενημέρωσε ο Λάμπρος ότι τον τράκαραν. Πήγαινε με τη μηχανή στη σχολή. Και ένας ασυνείδητος, ο οποίος μάλλον είναι ναρκωμανής, έπεσε από πίσω του, σταμάτησε ο Λάμπρος στο φανάρι, στο κόκκινο, και αυτός τον στούκαρε, με μηχανή ήταν και εκείνος, με μηχανάκι νομίζω μικρό πρέπει να ήταν. Ταλαιπωρήθηκε ο Λάμπρος πιο πολύ, γιατί μέχρι εγώ να φτάσω στο σημείο που έγινε το ατύχημα, ο άλλος ο μηχανόβης εξαφανίστηκε. Ευτυχώς πρόλαβε και κράτησε τις πινακίδες ο Λάμπρος και κάλεσε και την αστυνομία. Και ευτυχώς πάλι είναι δηλωμένο το άλλο μηχανάκι, τώρα είναι κλεμμένο. Είναι δικό του, δεν ξέρω τι γίνεται. Υπήρξε έτσι αυτή η αναμπουμπούλα, πρωτομηνιάτικα. Ελπίζω ο υπόλοιπος μήνας να μας πάει πολύ καλύτερα. Και γύρισα στο σπίτι, μόλις τελείωσα το μάθημα το online που είχα για την εσωτερική διακόσμηση που σας έλεγα ότι κάνω. Η ώρα είναι 8.30 και αν θέλετε πριν κλείσουμε το βίντεο θα σας δείξω λίγο τι πήρα. Λοιπόν, αγόρασα αυτόν εδώ τον τεράστιο χάρακα. Είναι ένα μέτρο και τον χρειάζομαι για τα μαθήματα που σας έλεγα. Όπως επίσης αγόρασα και αυτές τις κόλλες που είναι για να φτιάχνουμε πατρόν. Αυτά πήρα από το μαγαζί που σας έδειξα και τα πλάνα. Και το άλλο που αγόρασα από το μαγαζί που σας έλεγα ότι θέλω να πάρω μια αυτοκόλλητη μεμβράνη. Η αυτοκόλλητη μεμβράνη είναι συγκεκριμένη. Κάνει εφέ μαρμάρου. Η Σούζη πάλι δεν θέλει να φανεί. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Θα ντύσω το τραπεζάκι και θα σας πω πώς φαίνεται. Και να σας δείξω τα κρουασάν. Τα οποία όμως φοβάμαι ότι μπορεί να έχουν γίνει λίγο μπαγιάτικα τώρα. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό εδώ είναι cheesecake και αυτό εδώ είναι κάστανο, εντάξει. Τα έχει γκρίνει η Σούζη και τα δύο. Να σας τα δείξω λίγο και από κοντά.
Κοιτάξτε. Είναι πάρα πολύ ωραία εμφανισιακά. Δεν ξέρω πώς θα είναι στη γεύση. Και αυτό εδώ είναι το κάστανο. Αυτό είναι λίγο ταλαιπωρημένο. Αλλά εντάξει, αυτό εδώ έχει μείνει έτσι όπως το πήρα. Θα τα δοκιμάσω και θα σας πω. Γύρισαμε στο θρόνο μας. Αν σας αρέσει το κάστανο, δοκιμάστε το κρουασάν βουτύρου που έφαγα πριν από λίγο. Αν σας αρέσει το cheesecake, φάτε το κόκκινο που σας έδειξα, αυτό με τις ρίγες, το instagramικό. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Και να σας δείξω λίγο πριν κλείσω τα advent calendars που πήρα, τα οποία θα τα ανοίξουμε όταν γυρίσει ο Λαμπρούκος. Πήρα αυτό και αυτό που είναι λίγο πιο παιδικό. Μην νομίζετε ότι έχουν μείνει και πολλά advent calendars, τα πήρα όλα. Δεν μας αφήσατε και κανένα να επιλέξουμε. Άργησα κιόλας να πάω να πάρω φέτος, οπότε πήρα ό,τι ξέμεινε. Κάπου εδώ θα σας αφήσω για να προλάβω να κάνω το μοντάζ, να ξεκουραστώ λίγο, γιατί αύριο πρωί πρωί πρέπει να φύγω, να πάω τη μικρή στο γιατρό. Καλό βράδυ, τα λέμε στο αυριανό βίντεο. Γεια σας!